Θα πάω στο διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον εξαιρετικό κύριο Λυκό, που πάντα προσπαθεί να βγάλει αυτόν έξω, είναι μέσα στα γεγονότα, έξω ως ματιά εννοώ, και να μας δώσει μια εικόνα. Και θα ξεκινήσω σήμερα από αυτό ακριβώς το κομμάτι, το οποίο έχει και παραμέτρους, τα συζητάγαμε χθες το απόγευμα, που ο ίδιος, δεν θέλω να ξεκινήσει με αυτά βέβαια, τους δίνει και που δεν τις είχαμε σκεφτεί. Λέμε δηλαδή κρίση σε φοδιαστικές αλυσίδες, λέμε επισιτιστική κρίση, και δεν πάει ο νους μας ότι πίσω από αυτά μπορεί να βρίσκονται κι άλλα. Τα δούμε μετά τα άλλα. Να τον καλημερίσω αρχικώς. Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αλλά για ποια χωράφια μιλάμε τη στιγμή που έχουν εγκαταλειφθεί όλα? Μην ξεχνάτε, όπως είπατε προηγουμένως, ότι ο κύριος Κρέκας, όταν συναντήθηκε με τους αγρότες εδώ και κάποιους μήνες, τους είπε: μην πολύ μιλάτε εσείς, γιατί έχετε μόνο συνεισφορά 2,8% στο ΑΕΠ. Ενώ υπάρχουν επιχειρηματίες και ολιγάρχες οι οποίοι δίνουν πολύ παραπάνω. Αυτό τους είχε πει τότε. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδας, αυτή είναι η αγροτική πολιτική της Ελλάδας. Μην μιλάτε. Ησυχία. Και μην φωνάζετε πάρα πολύ. Ναι. Δεν ενδιαφερόμασταν, γιατί μέχρι πρότινος αυτό που μας ένοιαζε ήταν: δεν πειράζει, εμείς θέλουμε να καταναλώνουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε business. Commodity που σας είχα πει και τότε. Ναι, αυτό άρα έχει μείνει. Δεν ενδιαφέρει εμάς ο αγροτικός τομέας. Θα βάλουμε φωτοβολταϊκά. Ή θα τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά. Θα κάνουμε logistics. Σε μεγάλες εκτάσεις. Κύριε Λυκό, για δώστε μου λίγο με την εικόνα που έχετε και τα στοιχεία που ξέρω ότι καθημερινά συγκεντρώνετε παρακολουθώντας. Πώς έχει η κατάσταση εφοδιαστικά σε πρώτες ύλες για τρόφιμα? Διότι χθες, για παράδειγμα, αυτή η είδηση ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ολοκλήρωση ενός κύκλου στα ανατολικά, έχουμε δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών, πρωτογενή τομέα στην Ανατολική Ουκρανία. Το είχαμε ξαναπεί ότι πόροι είναι ένα μεγάλο πεδίο για όλους. Όμως, πώς διαμορφώνεται όταν ο αρτοποιός μας έστειλε πρωί-πρωί σήμερα, μας λέει ότι οι τιμές των σιτηρών έχουν τετραπλασιαστεί και μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει άφθονη ποσότητα, έχει ελάχιστη ποσότητα πρωτογενούς παραγωγής? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι έτσι λίγο πιο συγκεκριμένο. Να το πιάσουμε λίγο από έξω προς τα μέσα για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε κανονικά στο πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Θα βάλω μια άλλη διάσταση σήμερα. Ο David Beasley, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, λέει το εξής. Προχθές το είπε. Αν δεν πληρώσετε τώρα, μιλάμε για 8,5 δις στις αναπτυγμένες χώρες, για να περιορίσετε την επισιτιστική κρίση, ίσως βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα μεταναστευτικό κύμα άνευ προηγουμένου από Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, που θα σας κοστίσει πολύ πιο ακριβά. Οπα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς, ενδιαφερόμαστε για την Ευρώπη. Okay. Μα όταν το 50% των βασικών αγροτικών αγαθών που παίρνει η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή προέρχεται από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, που τώρα κόβονται γιατί πολύ απλά στοκάρουν, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα δημιουργηθούν τεράστια κύματα μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Πώς θα τους στρέψουμε αυτούς? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, τι θα κάνουμε και με τα 30 εκατομμύρια Ουκρανών που υπολογίζουμε ότι θα έρθουν και αυτοί στην Ευρώπη? Καταλαβαίνετε, δεν είναι απλό, δεν είναι, δηλαδή θα είναι χειρότερο από ό,τι αντιμετωπίσαν αυτές οι χώρες κατά τη διάρκεια της Αφρικανικής Άνοιξης. Θα είναι χειρότερος και μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Άρα λέτε ότι το πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης εκεί που σκάει πρώτα είναι σε χώρες Μέσης Ανατολής με σοβαρά προβλήματα και της Αφρικής. Είναι απολύτως εξαρτώμενες. Εμείς εδώ, κοιτάξτε, μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα άλευρα, φυτικά έλαια, δηλαδή αραβοσιτέλαιο κτλ. Από Καναδά και από Αυστραλία, αλλά σε τετραπλάσια τιμή. Δηλαδή θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Θυμηθείτε λίγο στην αρχή, τότε που τα σούπερ μάρκετ γινόταν ένας χαμός και ψάχναμε όλοι για ένα αντισηπτικό ή για κάποιο άλλο διάσημο προϊόν απολύμανσης, τι γινόταν τότε? Που είχαν στερέψει τα ράφια των σούπερ μάρκετ, είχαν αδειάσει τελείως. Τώρα θα είμαστε σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Η επάρκεια σε άλευρα, για να σας πω το εξής, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε, έχει ορίζοντα 2 μηνών. Ορίζοντα 2 μηνών. Το καταλαβαίνετε, άλευρα και ηλιέλαιο. Καλά. Θα μπορούσαμε, σας λέω και πάλι, ναι, δηλαδή οι τιμές του σιταριού έχουν αυξηθεί κατά 21%, του κρυθαριού κατά 33% και ορισμένων λιπασμάτων κατά 40%. Ένας τόνος είναι καλαμπόκι, από 100 ευρώ έχει πάει 400 ευρώ.
Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το καλαμπόκι, είναι η κότα που έκανε το αυγό και το αυγό που θα το βρίσκουμε στο ράφι σε τετραπλάσια τιμή. Όπως και την κότα, που θα φτάσει σε τιμή βοδινού. Άρα λέτε ότι εδώ μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο που, όπως τονίσατε εισαγωγικά, από πίσω μπορεί να πυροδοτεί και την έναρξη νέων προσφυγικών ρευμάτων προς την Ευρώπη. Βεβαίως. Κάποτε περιμέναμε λόγω κλιματικής κρίσης τους περιβαλλοντικούς μετανάστες. Τώρα θα περιμένουμε τους επιστημιστικούς μετανάστες. Κάπως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φάνε. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Θα σας πω το εξής. Εμείς βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, την Ευρώπη με την κρίση στην Ουκρανία, την εισβολή στην Ουκρανία κτλ. Αλλά φανταστείτε ότι σύμφωνα με το Business Insider, οι τιμές των σιτηρών αυξήθηκαν κατά 19% παγκοσμίως. Εξαιτίας τώρα των ελλειπών κονδυλίων που δίνουν τα κράτη αυτά, δηλαδή οι αναπτυγμένες χώρες προς τρίτες χώρες, αναπτυσσόμενες κτλ. Εντάξει. Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε λιγότερα τρόφιμα σε μέρη όπου είναι εμπόλεμες καταστάσεις και ευκοί, όπως είναι η Εμένη, το Τσάντ, ο Νίγηρας, προκειμένου να ταΐσει 3 εκατομμύρια πεινασμένους ανθρώπους στην Ουκρανία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουνε? Γιατί βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και ξεδιπλώνεται όλη η βεντάλια. Δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Αρχίζουν και ουσιαστικά σκάνε, να το πω έτσι, όλες αυτές οι κρίσεις που βρίσκονταν κάτω από το χαλάκι όλα αυτά τα χρόνια. Και εκεί μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε για πληθυσμούς. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ότι καλός ή κακός, ο Χίτλερ ακόμα το έλεγε αυτό, ότι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, και δεν είναι μόνο της Ευρώπης, είναι και της Βόρειας Αφρικής, όπως προείπα, και της Μέσης Ανατολής, είναι η Ουκρανία και η Ρωσία. Και όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά να σοκάρουν τα κράτη, τα ευρωπαϊκά, όπως η Ουγγαρία για παράδειγμα, για να φρέψουν το λαό τους, τι θα κάνουμε εμείς? Άρα και τα αποθέματα, τα στρατηγικά, είναι το επόμενο κρίσιμο στην αλυσίδα αυτή. Πείτε μου, κύριε Λύκο, σήμερα μου στείλαν εδώ περίπου ότι συζητάμε 1,5-2 μήνες και για κάποιους ήταν πολύ προωθημένο όταν το συζητάγαμε, αλλά εγώ βλέπω σήμερα με χαρά ότι από τις κορυφαίες εφημερίδες η Le Monde λέει εδώ για όλο αυτό το πολυεπίπεδο και σηκώνει πάρα πολύ το θέμα με τις σπάνιες γαίες και το πρόβλημα που αρχίζει να δημιουργείται από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ανεβαίνει η τιμή του εξαιτίας των ζητημάτων με τα σπάνια υλικά, τις σπάνιες γαίες, μέχρι τις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπου λέει απίστευτα πράγματα, πενταπλάσια η τιμή των κοντέινερ αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, το πρόβλημα ξεκίνησε ουσιαστικά από τα lockdowns, όταν έσπασε η αλυσίδα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Εκεί τότε δημιουργήθηκε το πρώτο πρόβλημα με την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί ακριβώς έπρεπε όλος ο κόσμος να κάνει εμβόλια, διότι είχαμε βρει το υπέρτατο αγαθό, το οποίο θα μας έδινε μακροζωία κτλ. Λίγο σαν το νερό του Καματερού, αν θυμάστε, σας το έχω ξαναπεί τότε, ας πούμε, ότι θα μας έσωνε. Και τώρα τελικά το έχουμε παρατήσει, γιατί έχουμε άλλα προβλήματα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι ξεκίνησε από το συγκεκριμένο σημείο. Και σιγά σιγά άρχισε και επιδεινωνόταν. Τώρα ουσιαστικά ο πόλεμος στην Ουκρανία απλά το επιτείνει. Απλά τι κάνει, είναι σαν να τραβάει, αν θέλετε, την κουρτίνα και να μας λέει: αυτός είναι ο κόσμος μας. Δείτε τον. Γιατί οι αυξήσεις στο ρεύμα, οι αυξήσεις στα τρόφιμα είχαν ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια. Την εποχή του lockdown αυξανόταν το ρεύμα στην Ελλάδα κατά 40% και κανένας δεν μίλαγε. Λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας και. Αλλά κυρίως ήταν ότι όταν έχεις ένα τριπληθυσμό που δεν μπορεί να τον θρέψεις και ο οποίος πολλαπλασιάζεται με ραγδαία ταχύτητα, αναγκαστικά θα έχεις πρόβλημα. Και προσπαθούν τώρα μέσα από χρηματοοικονομικά προϊόντα να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα, τώρα νομίζω εδώ και 2-3 μέρες, ο CEO της BlackRock, προσέξτε, της BlackRock που μαζί με άλλες 2-3 εταιρείες έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από ό,τι έχει η Αμερική σαν κράτος. Μεγαλύτερα έσοδα από ό,τι είναι το ΑΕΠ της Αμερικής. Και δεν μιλάμε για κύρους, μιλάμε για κέρδη. Λοιπόν, και τι είπε? Είπε ότι ξεχάστε την παγκοσμιοποίηση. Τι σημαίνει ξεχάστε την παγκοσμιοποίηση? Ξεχάστε χρηματοοικονομικά προϊόντα, ξεχάστε ψηφιακή μετάβαση, ξεχάστε Green Deal, ξεχάστε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι τόσο απλό. Διότι πλέον ξαναγυρνάμε σε εποχές της δεκαετίας του 70. Με στάσιμο πληθωρισμό και ύφεση και ουσιαστικά χωρίς να έχουμε
ελεύθερη, ελεύθερη πασέ, ας πούμε, δηλαδή ελεύθερη μεταφορά προϊόντων, αγαθών, ίσως και ανθρώπων, θα δείτε, γιατί εγώ δεν ξέρω αν πάω αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, αν θα με περάσουν για πράκτορα ή όχι. Ερχόμενος από την Ελλάδα, τη στιγμή που είμαστε μη φιλική χώρα κατά τους Ρώσους. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οπότε, τι γίνεται, αναδιατάσσεται όλη η οικονομία. Ξαναγυρνάμε σε πιο βασικά μοντέλα. Στη λεγόμενη παραγωγική οικονομία. Όποιος κατέχει τα βασικά αγαθά και βασικές πρωτοπαραγωγικές πηγές, πρώτες ύλες και στρατηγικές ύλες ουσιαστικά, αυτός θα είναι πλούσιος. Οι άλλοι θα είναι φτωχοί. Γιατί θα αναγκάζονται να παίρνουν από αυτόν. Αυτό το έχουν δει οι Ρώσοι. Και όπως το έχουν δει και οι Κινέζοι πάρα πολύ. Και τώρα τι κάνουμε εμείς, αφού τόσα χρόνια πυροβολούσαμε τα πόδια μας και εθελοτυφλούσαμε γιατί έπρεπε κάποιοι να καταναλώνουν και κάποιοι να οικονομάνε. Εντάξει. Τώρα αρχίζουμε και το βιώνουμε αυτό, το βλέπουμε. Χώρα παρτίδα, μπροστά στα μάτια μας είναι. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο Παρίσι, το Σικάγο, τις Βρυξέλλες, να σου το πω και έτσι, όταν δεν θα υπάρχει αρκετό φαγητό. Μπορούμε να τα αντέξουμε? Όχι. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι όπως μπορούν. Λέει εδώ φίλος ο Νεκτάριος, είναι όπως τα λέει ο κύριος Λύκος και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μακρόν στην προεκλογική του εκστρατεία είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να δεχτεί 60 εκατομμύρια πρόσφυγες από Ευρώπη και Αφρική την επόμενη πενταετία. Προφανώς δεν το είπε στον αέρα όταν σε αντίθεση με τη Γερμανίδα υπουργό που είπε κάντε στόκ για 10 μέρες τροφίμων και βλέπουμε... Ο Μακρόν είπε ότι το επισιτιστικό θα είναι το νούμερο ένα ζήτημα για όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Bill Gates αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αγοράζει χιλιάδες εκτάρια γης προκειμένου να τα καλλιεργήσει. Άλλωστε είναι και αυτό που είχε πει ο Kissinger. Ελέγξτε την τροφή και θα ελέγξετε τον κόσμο. Μου λέει εδώ... Προσέξτε. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω... Θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς έχουμε μεγάλο υπερπληθυσμό, από την άλλη δεν έχουμε τις αγροτικές εκτάσεις ουσιαστικά τις έχουμε καταργήσει ή τις έχουμε βάλει, για παράδειγμα, δεν τις εκμεταλλευόμαστε λόγω άλλων χρήσεων που θέλουμε να κάνουμε, αυτή τη στιγμή θα υπάρξει τρελό επιστημικό πρόβλημα. Άρα πού θα καταλήξουμε, προσέξτε κάτι άλλο, σας το είχα πει στην εκπομπή, σε συνθετική τροφή. Εκεί είναι η μεγάλη μπίζνα. Των επόμενων 3-4-5 ετών. Συνθετική τροφή. Τροφή in vitro, εργαστηρίου. Είτε είναι κρέας αυτό, είτε είναι, αν θέλετε, κάποια συσκευασμένα εργαστηρίου πάντα τρόφιμα, τα οποία θα μας δίνουν τις φυτικές ίνες, βιταμίνες κτλ. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Σε αυτή τη δυστοπία στην οποία οδηγούμαστε. Ωστόσο όμως οι χώρες που κατέχουν ακόμα τα βασικά, την παραγωγή βασικών στρατηγικών πρώτων υλών, θα είναι αυτές που θα επικρατήσουν. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Λέει εδώ η Μαρία που σας άκουσε, παρατηρείτε κύριε Λύκο ότι έχει πέσει πολύ συζήτηση το τελευταίο διάστημα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε την πιο σκληρή νομοθεσία για τα μεταλλαγμένα. Δεν γίνεται πια, λέει, αναφορά. Μήπως μας προετοιμάζουν άλλα μερική σύστημα? Κλήρη δεν είχε τόσο πολύ, απλά αντιστεκόταν. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν προτάσεις ώστε εμείς να μην φυλάσσουμε σπόρους, ας πούμε, ντομάτας, αλλά να τους αγοράζουμε κάθε χρόνο. Ο οποίος σπόρος, η οποία ντομάτα που θα κάναμε θα πρέπει να την ψεκάζουμε το συγκεκριμένο, θα πρέπει να την ψεκάζουμε με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θα μας πουλέγε η ίδια εταιρεία. Δηλαδή, αν θέλετε, θα πάμε σε μια λογική όπου εγώ θα απαγορεύεται να καλλιεργήσω, για παράδειγμα, να πάρω σπόρους και να καλλιεργήσω σπόρους βασιλικού, ας πούμε, για να έχω το καλοκαίρι. Θα πρέπει να τους αγοράζω. Γι' αυτό και αν δείτε, δεν έχουν γίνει και πολλά βήματα σε ό,τι αφορά την δημιουργία τραπεζών σπερμάτων, σπόρων ουσιαστικά. Δεν έχουμε κάνει τίποτα εκεί. Γιατί ακριβώς και μέσα από την τροφή πρέπει να υπάρξει ο έλεγχος. Ο έλεγχος ο οποίος θα έχει πολιτικο-οικονομικές διαστάσεις. Αν σου ελέγξω εγώ την τροφή, τι θα κάνεις? Θα πεινάσεις, οπότε στο τέλος θα αναγκαστείς να σκύψεις και θα αναγκαστείς να τα δώσεις όλα. Αλλιώς, προσέξτε κάτι άλλο που δεν μιλάει κανείς. Ότι εδώ πέρα δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφίμων. Θα το είπα προηγουμένως. Εδώ είναι ότι θα οδηγηθούμε σε κοινωνικές εκρήξεις. Είτε το θέλουμε ή όχι.
Κοινωνικές εκρήξεις τι σημαίνει, πολιτική αναταραχή. Και πολιτική αναταραχή τι σημαίνει, ριζοσπαστικοποίηση των μαζών. Ριζοσπαστικοποίηση προς άκρα. Και θα το δείτε αυτό. Θα το δείτε και στις επόμενες εκλογές. Το βλέπω και στην Ελλάδα, το είδαμε και στη Γαλλία. 42% που πήρε η Λεπέν δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 42% πήρε η Λεπέν. Ό,τι και να λέγει ο Μακρόν. Που και ο Μακρόν άνθρωπος των τραπεζών είναι. Τώρα μην κρυβόμαστε. Και οι πολιτικές που εφάρμοσε δεν ήταν υπέρ της κοινωνίας, ήταν υπέρ κάποιας της εκεί άρχουσας τάξης. Αλλά 42% η Λεπέν, το καταλαβαίνετε. Και αυτό σιγά σιγά δείτε τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Λίκο, λέει ο Δημήτρης, άρα η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών συνδυάζεται με αυτά που λέτε εσείς, λέει κύριε Λίκο, για δεκαήμερο στο κάρισμα τροφίμων πρώτης ανάγκης και νερού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγαλύτερο, μιλήσανε ότι ενδέχεται, λέει, να δεχτούμε, λέει, κυβερνοεπίθεση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά για μένα δεν είναι τόσο λογικά πράγματα από τους Ρώσους. Θα δεχτούν κυβερνοεπίθεση και άρα στο κάρτε προϊόντα. Όχι, δεν είναι αυτό. Περιμένουν μεγάλο κύμα ακρίβειας. Και μέχρι να μπορέσουν να καλυμπράρουν, αν θέλετε, τις τιμές, να μπορέσουν να τις ελέγξουν, τι λένε στους Γερμανούς. Στο κάρετε, ρε παιδιά, για να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Έχουν άμεσο πρόβλημα. Άμεσο πρόβλημα τώρα. Γιατί η Γερμανία, τι είναι η Γερμανία ουσιαστικά, αν κάτσετε και την αναλύσετε, αυτό το οικονομικό θαύμα, ας πούμε, τι ήτανε. Ήτανε η επιτομή του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήματος που βιώσαμε μέχρι τώρα. Χρηματοοικονομικά προϊόντα, να πτωχεύσει το ένα κράτος, να πάρουμε εμείς, να πάρουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές, να κάνουμε από εδώ, να κάνουμε εταιρείες κτλ. Δεν έδωσε όμως τίποτα στον αγροτικό τομέα. Καλά, δεν μιλάω για τα θέματα ασφάλειας κτλ. Και έρχεται τώρα η Αμερική και της λέει πολύ απλά ότι εσύ πρέπει να εξοπλιστείς, γιατί εγώ σου πουλάω ασφάλεια. Άρα θα πάρεις από μένα 100 δις. 100 δις εξοπλιστικά. 100 δις εξοπλιστικά θα αφαιρεθούν από τον προϋπολογισμό σου. Άρα τι προϋπολογισμό εσύ θα έχεις θετικό. Πληθωριστικό προϋπολογισμό θα έχεις. Συνεπώς εγώ σε ελέγχω. Και όλη η Ευρώπη μέσα από τη φτωχοποίησή της ουσιαστικά θα είναι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέει ο φίλος ο Ανέστης. Καλημέρα κύριε Λίκο. Με βάση τις εξελίξεις και θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Έτσι είναι όπως το περιγράφεται με τη Γερμανία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ιδίως στον πρωτογενή τομέα αρχίζει και αναδύεται μια άλλη μεγάλη δύναμη. Και αυτή είναι η Πολωνία, που έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα από το χωράφι στην βιομηχανική επεξεργασία και τυποποίηση μέχρι το ράφι του καταστήματος ενός προϊόντος. Πώς το ακούτε? Το ακούω και θα το πάω λίγο παραπέρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η Πολωνία κατά ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50% βασίζεται στο λιγνίτι. Δηλαδή φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από δικό της εγχώριο ορυκτό καύσιμο. Το ίδιο και η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει πάνω από το 50% η παραγωγή της βασίζεται σε πυρηνικά εργοστάσια. Εμείς είναι το θέμα τι κάνουμε, όταν τα έχουμε κλείσει όλα. Πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να παίξουμε, δηλαδή να ουσιαστικά να μπορέσουμε να εντείνουμε την αγροτική μας παραγωγή χωρίς φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή δικό μας εγχώριο καύσιμο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλοι οι πόλεμοι γίνανε για την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια έχει να κάνει με λιπάσματα, έχει να κάνει με παραγωγή αγροτικών προϊόντων, έχει να κάνει με εξαγωγή πρωτογενών υλών, με μία σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί όλοι υπολογίσανε ότι ο Πούτιν θα πάει σε ένα blitzkrieg, όπως λέγανε οι Γερμανοί. Δηλαδή σε τρεις μέρες, τέσσερις θα έχουμε τελειώσει. Βάζουμε και κυρώσεις και τα λοιπά. Ποιες κυρώσεις τώρα? Το Βατικανό πληρώνει σε ρούβλια. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν ξέρω σε τι πληρώνει, για να σας το πω και έτσι, γιατί είχε κάνει μια σύσκεψη. Και οι δε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν 10 χώρες ψάχνουν, τι κάνουν? Απλά βάζουν ένα διάμεσο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα του δίνουν τα ευρώ για να τα δίνει αυτό σε συνεχεία σε ρούβλια. Δηλαδή δουλευόμαστε αυτή τη στιγμή. Ποιες κυρώσεις, πείτε μου, ποιες κυρώσεις? Πού είναι η Ενωμένη Ευρώπη, όταν λέει, ξέρετε, λέει η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Μάλιστα, πια δεν καταλάβατε. Εδώ η 9 Ευρώπη, αν είναι 9, να μοιράσει το κόστος. Όχι να έχουμε κυρώσεις επί δικαίων και αδίκων. Μα τώρα είναι η ώρα, κύριε. Μα είναι ήδη εκτός Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία, στάσα από την Κύπρο. Γερμανία, πού την πάτε? Σωστά, η Γερμανία. Έχει ερωτηθεί, δεν ξέρουμε η Γερμανία τι κάνει. Συγχωρείτε.
Θέλω να έρθουμε και να πάμε έτσι σε μία διακοπή στην Ελλάδα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, διότι όπως μας είχε πει και ο πρόεδρος, και ήσασταν εκείνη την ημέρα και εσείς στο ραδιόφωνο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επικαιροποιημένος ένας εθνικός κατάλογος από θεμάτων σε πρώτες ύλες και προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα. Πόσο άμεσο είναι αυτό, με ρωτάνε πάρα πολύ εδώ. Πόσο θα γρήγορα. Δείτε γίνει, ναι. Θα δείτε τι θα γίνει από το φθινόπωρο. Η πραγματική τέλεια καταιγίδα θα τη βιώσουμε το φθινόπωρο. Περιμένετε και θα δείτε. Τώρα δεν έχουμε δει ακόμα τίποτε. Την τέλεια καταιγίδα θα τη βιώσουμε το φθινόπωρο. Και αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι έχουμε καθημερινή αναφορά, τι στόκ έχουμε κτλ. Σε βασικές πρώτες ύλες κτλ. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν τα κρίνω σοβαρά. Διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έπρεπε να, τώρα έπρεπε να σχεδιάσει ένα από κοινού πρόγραμμα προκειμένου να ελέγξει αυτή την επερχόμενη, που ήδη βέβαια έχει εμφυλοχωρήσει στην Ευρώπη, επιστημιστική κρίση. Προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το Ταμείο Ανάκαψης δηλαδή, ακόμα και τώρα, συζητάνε ότι θα πάει σε εταιρείες οι οποίες θα μοχλεύουν προϊόντα, ψηφιακά προϊόντα κτλ. Πότε, την ώρα που πεινάμε. Την ώρα που πεινάμε 4,2 δις, πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Και περιμένουν ότι δεν θα υπάρξουν κοινωνικές εκρήξεις. Θα πέσουν καθεστώτα. Θα πέσουν κυβερνήσεις. Θα σου υπογράφω αυτό το πράγμα. Θα πέσουν κυβερνήσεις. Όταν ο κόσμος πεινάει, δεν σκέφτεται. Τον ορίζει το στομάχι του. Και όταν τον ορίζει το στομάχι του, είναι κακός σύμβουλος. Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία τότε, ούτε οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν ελευθερίες. Ο ένας θα τρώει τον άλλο. Εδώ τώρα εγώ θέλω την Ευρώπη των δικαιωμάτων, την Ευρώπη των ελευθεριών, την Ευρώπη της δημοκρατίας. Τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης. Φανταστείτε ότι στην Ιταλία και στην Ισπανία έχουν εισάγει ένα είδος κουπονιού για την αγορά ηλιέλαιου. Ενώ στη Βόρεια Ιταλία έχουν αρχίσει να σημειώνουν διαλύσεις δημαρικών και σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ, πού? Στη Βόρεια Ιταλία, πού? Στους μακαρονάδες. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Κύριε Λίκο, επειδή το έχετε ξαναπεί ότι πια έχουμε μπει σε μία περίοδο που όλα αναδιατάσσονται και χρειάζεται να ξαναδούμε με όρους, θα το πω, εθνικής πολιτικής, ήδη το κάνουν πολλά κράτη, σε όλους τους τομείς μία ελάσσονα έστω στρατηγική. Εδώ το ερώτημα είναι ο πρωτογενής τομέας. Πόσο γρήγορα μπορεί να αναταχθεί στη χώρα μας? Για παράδειγμα, τα σιτήρα θα μπορούσαν να είναι. Δεν γίνεται αν δεν περάσουν ένα-δύο χρόνια. Τώρα για να είμαστε σοβαροί. Ναι. Δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να σπείρεις, να αφαιρείς κτλ. Δεν γίνεται. Τα είχαμε παρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και ελαφρύνσεις στους αγρότες. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι πρέπει κάποιοι από όλους αυτούς τους ανέργους αυτή τη στιγμή να χρειαστεί να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα? Υπήρξε μια ενιαία αγροτική πολιτική. Δώσαμε κάποιες επιδοτήσεις στους αγρότες. Οι μόνες επιδοτήσεις ήταν για να φάβουν προϊόντα, αν θυμάστε. Και με την ΚΑΠ τότε, την παλιά κτλ. Δεν υπήρξε ενιαία αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς μας επέβαλαν αυτή την πολιτική και εμείς ως γνήσια τέκνα αυτών, ελεγχόμενα πλήρως, αυτό κάναμε. Διότι δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στον αφέντη μας. Και έτσι η Ελλάδα από μια κατεξοχήν αγροτική χώρα κατήντησε αυτή τη στιγμή μόνο να έχει παροχή υπηρεσιών. Και έρχομαι και να ρωτήσω, πώς εσείς στην Κρήτη θα φιλοξενήσετε το καλοκαίρι και θα δεχτείτε εκατομμύρια τουριστών με τόσο ακριβό ρεύμα? Δηλαδή ο ξενοδόχος θα κάνει, θα βάζει και από την τσέπη του? Και αν ο ξενοδόχος αυξήσει τις τιμές, μήπως αυτοί οι τουρίστες πάνε αλλού? Τα έχει σκεφτεί αυτά κανένας? Λυκνά σας μιλάω, παρότι την Κρήτη ειδικά, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αυτά εκεί πέρα, την εκτιμώ, ξέρετε γιατί? Γιατί η Κρήτη θα μπορούσε να είναι αυτόνομη αυτή τη στιγμή. Σε όλα. Σε όλα θα μπορούσαν να είναι αυτόνομοι, αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους? Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πέρα το ότι έχουμε πυροβολούμε τα πόδια μας, θα αρχίσουμε να τα κόβουμε σε λίγο γιατί θα πάθουμε γάγκρενα. Όπως γινόταν το 40. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, θα υπάρξουν σημαντικές ελλείψεις σε ζυμαρικά, σε ψωμί, σε δημητριακά. Αυτό είναι σημαντικό και προσέξτε, μιλάμε για Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν μάθει να είναι υπερκαταναλωτές, που δεν είναι ο Ρώσος, που δεν είναι έτσι ο Κινέζος.
Το καταλαβαίνετε. Χώρια τα κύματα αυτά, όπως σας προείπα, μετανάστευσης που θα έρθουν από Βόρεια Αφρική και από Μέση Ανατολή. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αναγκαστικά θα έρθουν στην Ευρώπη. Δύο μηνύματα. Ο φίλος ο Σάκης πριν μερικά χρόνια, όχι πολύ μακρινά, πριν 20-30 χρόνια, τα παιδιά λέει παίζαν πόλεμο με τις ντομάτες και τα ροδάκινα και το κρέας ήταν σε αυθονία μόνο από τον παππού. Και μας λένε τώρα φάτε ψαράλευρα, πλαστικό κρέας και τσιμεντένια κρεμμύδια. Μάλλον έχουμε γυρίσει, λέει ο φίλος μας ο Σάκης, στο Μεσαίωνα. Ο Γιώργος. Κύριε Λύκο, γιατί τόσος φόβος και πανικός? Η πείνα θα δείξει το δρόμο που θα πάρει ο καθένας μας και ας φαίνεται ότι καταραίει η βόλεψή μας. Έτσι κι αλλιώς αυταπάτες ήταν και τελειώνουν. Και ένας άλλος φίλος, ο Κωστής, λέει κύριε Λύκο, για πείτε μας πώς θα μπορούσαμε με ένα μίνιμουμ εθνικό σχέδιο να ανατάξουμε τον πρωτογενή τομέα και δεν θα μπορούσαν να συνδυαστούν οι ήπιες μορφές ενέργειας ούτως ώστε να αντλεί από εκεί ενέργεια ο πρωτογενής τομέας? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι οι δύο πρώτες ήταν απλά σχολιάσεις. Βεβαίως και μπορούμε. Όταν λέγαμε κάποιοι περιβαλλοντολόγοι εδώ και πόσα χρόνια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροκαταναλωτές, μικροπαραγωγή ΑΠΕ στη Γερμανία, δεν μας άκουγε κανένας. Εδώ πήγαμε σε 5 μεγάλες εταιρείες και σε δίκτυα υψηλής τάσης, όχι χαμηλής τάσης. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ο παραγωγός να έχει ένα φωτοβολταϊκό, για παράδειγμα, μία μονάδα φωτοβολταϊκού μαζί με μία μικρή ανεμογεννήτρια προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για το χωράφι του? Ναι, δεν τον αφήσανε όμως. Δεν θα μπορούσαμε εμείς τα φωτοβολταϊκά, αντί να τα βάζουμε στις στέγες, τα βάζαμε στα χωράφια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Δεν αποκεντρώσαμε αυτό που λέμε τη λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Το πήγαμε σε μεγάλες εταιρείες, τις οποίες βάλαμε μέσα στο δίκτυο, δημιουργήσαμε το χρηματιστήριο ρήπων. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Ότι εξαιτίας των ΑΠΕ των μεγαλοπαραγωγών δημιουργήσαμε αυτό το έκτρωμα. Γιατί ούτως ή άλλως, ξέρετε ποιο είναι, ξέρετε τι μας λένε μερικές φορές, και θέλω να το πω αυτό το πράγμα για να το μάθουν οι ακροατές σας. Μιλάνε ότι εμείς, ότι ουσιαστικά τι κάνουμε, βάζουμε ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή δημιουργούμε το χρηματιστήριο των ρήπων. Άρα όποιος είναι φθηνότερος από αυτόν θα αγοράζουμε. Ναι, αλλά αυτό γίνεται όταν στο ενεργειακό μείγμα συμμετέχουν εξίσου οι διάφορες μονάδες. Όταν ξέρεις εσύ ότι στο τέλος της ημέρας θα πάρεις φυσικό αέριο, γιατί εξαρτάται κατά 45% από αυτό, αυτό θα διαμορφώσει τις τιμές. Και αυτό είναι εισαγόμενο. Αλλά τι γίνεται, το φυσικό αέριο τράβαγε πάνω και τις τιμές στον ΑΠΕ, οπότε κερδίζανε μεγαλοπαραγωγοί πάλι. Και το κόστος πήγαινε στον καταναλωτή. Και δεν περιμέναμε, δεν ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία ο οποίος ανέβασε τις τιμές, ούτως ή άλλως ανέβαινε. Από 2,5 γιγαβάτ έχουμε φτάσει στα 4,5 γιγαβάτ ΑΠΕ. Είδατε να πέσει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία? Όχι. Γιατί δεν κάναμε αυτό, δεν κάναμε ενεργειακές κοινότητες, δεν πήγαμε σε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματική ουσία των ΑΠΕ, για την οποία φωνάζαμε όλοι εμείς οι περιβαλλοντολόγοι, αν θέλετε και οι περιβαλλοντιστές, οι οικολογούντες κάποιοι, να σου το πω και έτσι, περί τη σημασία των ΑΠΕ. Αλλά όχι με αυτή τη μορφή. Δεν μπορεί, κύριε Σακίνη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έρχεται ο Biden, ο οποίος ήταν υπέρ μας στον ΑΠΕ και λέει στο Κατάρ αύξησε την παραγωγή πετρελαίου. Δηλαδή άφησε την παραγωγή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή στη Βενεζουέλα, από όπου έφαγε πόρτα βέβαια. Τι είναι αυτά? Ξεχάσαμε εδώ ότι υπάρχει κλιματική κρίση? Το ξεχάσαμε? Ξεχάσαμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση όταν εμείς βγάζουμε σχιστολιστικό αέριο με χημικές ενώσεις και με εκρήξεις από τα έγκατα της γης, από κλειστά ουσιαστικά, εσόκλειστα σημεία όπου ουσιαστικά δεν βγαίνουν με φυσική ροή όπως βγαίνει εμάς, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βγει το φυσικό αέριο από τα ανατολικά της Κρήτης. Άρα τι κάνουμε? Προσπαθούμε να το σκάψουμε, δηλαδή καταστρέφοντας τις κοιλότητες και τους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτό τι είναι? Δεν είναι περιβαλλοντικό έγκλημα? Δεν είναι περιβαλλοντικό έγκλημα? Ποιος μιλάει? Ακούσατε να γίνει καμία διαδήλωση σήμερα? Ακούσατε να διαμαρτυρηθούν κάποιοι περιβαλλοντολόγοι ή οτιδήποτε? Πουθενά. Πουθενά. Αλλά μας πειράζει όμως αν κάνουμε εξόριξη με τα ανατολικά της Κρήτης, αλλά δεν μιλάει κανείς αν κάνει η Τουρκία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πείτε μου, σας το αμύντιο το κλείσαμε για το λιγνίτι. Ναι. Αλλά λίγο πιο πάνω εμείς εισάγουμε ρεύμα, ξέρετε, από λιγνίτι, από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, και το δεύτερο σκέλος του φίλου μας. Ποια θα μπορούσε να είναι μια έλεσον εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα? Μου λέει εδώ ένας φίλος ακούγοντάς σας. Ακούστε λίγο. Λέει, εξαιρετική η τοποθέτηση σήμερα του κυρίου Λύκου, και αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα και παρελκόμενα. Αναρωτιέμαι, τι πρέπει να κάνουμε, να γυρίσουμε ατομικά στην παραγωγή αγαθών? Γίνεται αυτό? Πρέπει να πάμε σε συγκρότηση του πρωτογενή τομέα, επιλέγοντας ποιες είναι οι 5-6 βασικές πρώτες ύλες που μπορούμε ως χώρα να τις παράξουμε και σε ποσότητα και σε ποιότητα? Τι προτείνει ο κύριος Λύκος? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει καταρχήν μια εθνική πολιτική και δεύτερον μια ευρωπαϊκή πολιτική. Δηλαδή το πρόβλημα θα το λύσουμε ευρωπαϊκά. Δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Καταλαβαίνετε. Γιατί ουσιαστικά είμαστε μια κουκίδα σε ένα ωκεανό. Πρέπει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να χαράξει μια ουσιαστικά το Ταμείο Ανάκαμψης, το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να αναδιαταχθεί και να πάει στον πρωτογενή τομέα. Και να δούμε πόσα εκτάρια έχουμε, τι θα καλλιεργήσουμε, τι ανάγκες έχουμε. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πάρει χρόνο. Και στην Ελλάδα θα πάρει χρόνο. Εδώ έχουμε, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, έχουμε εκατομμύρια στρεμμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεκμετάλλευτα. Τελείως ανεκμετάλλευτα. Δεν μιλάει κανείς, ας πούμε, για παραγωγή βιομάζας, η οποία θα μπορούσε να σου δώσει τριπλάσια θερμική απόδοση από το πετρέλαιο. Κανένας δεν μιλάει. Γιατί έχουμε τις ανεμογεννήτριες. Άπε είναι όμως και αυτό. Άπε είναι και αυτό. Να σου το πω και έτσι. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει: καλημέρα στον κύριο Λύκο. Να του πείτε ότι και ο Παγκόσμιος Πόλεμος με τις ΑΟΣ, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, αυτό είχε ως στόχο την τροφή. Όποιος έχει θάλασσα δεν θα πεινάσει. Έχουν ρίξει. Από την Αλία ξεκίνησε. Έτσι, ακριβώς, έχετε δίκιο. Δεν ήταν οι υδρογονάνθρακες όπως φαντάζονται κάποιοι. Από την Αλία και τις αλιευτικές ζώνες που από το 1992 ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει στις χώρες μέλη να τις κάνουν, που είναι 12 μίλια. Οι αλιευτικές, δεν μιλάω εδώ για χωρικά. Και είμαστε από τις χώρες που δεν έχει κάνει ούτε αυτό. Μα κύριε, δεν θυμάστε με τον κύριο Κοτζιά τι γινόταν με το Ιόνιο τότε, που οι Ιταλοί θέλαν να μπουν λίγο παραμέσα, γιατί ήταν το θέμα ότι υπήρχαν αλιευτικά καταφύγια εκεί πέρα με τις γαρίδες. Δεν θυμάστε τι γίνεται, θυμηθείτε τι γίνεται με τους Τούρκους, όπου ουσιαστικά μένεται ο πόλεμος για την Τσιπούρα στο Αιγαίο. Αυτό είναι το πράγμα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σαχίνη? Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που βιώνουμε είναι ότι εδώ, σε ό,τι αφορά την επιστημιστική κρίση, για να επανέλθω, δεν μιλάμε για προϊόντα πολυτελείας, που καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε για αστακό, δεν μιλάμε για γαρίδα. Εδώ μιλάμε για βασικά είδη διατροφής, τα οποία αφορούν όλα τα στρώματα, οριζόντια διαπερνούν όλα τα στρώματα του πληθυσμού, αλλά ειδικά αυτούς που έχουν το πιο χαμηλό εισόδημα. Γιατί εδώ μιλάμε για το ψωμί. Το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για το ψωμί. Ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη στον κύριο Λύκο. Θα πάρω, λέει, το αντίστροφο ερώτημα. Με βάση την εμπειρία του και την παρακολούθηση των γεγονότων, πώς θα καταλάβουμε ότι κάποιες πολιτικές που θα βγουν στο μέλλον και για την Ελλάδα, για ενέργεια και τρόφιμα, θα μας οδηγήσουν ενδεχομένως σε πανολεθρία? Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι σαν να λέμε το λεγόμενο, όταν δεις τη διαδρομή του χρήματος και πώς παίζεται το χρήμα και ποιοι το παίρνουν το χρήμα, τότε θα καταλάβεις αν είναι σωστό ή λάθος. Είναι το λεγόμενο follow the queen. The queen. Ναι, δηλαδή αν χαραχθεί μια πολιτική όπου δεις ότι παίζουν 4-5 μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι αυτοί βγάζουν δισεκατομμύρια από τους υπόλοιπους λαούς, θα καταλάβεις ότι είναι λάθος. Δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα θα σε οδηγήσει σε ένα τέλμα ως κοινωνία. Ως κοινωνία. Προσέξτε. Τώρα αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα άλλο πράγμα. Προσέξτε. Είναι τόσο απλό. Αυτή τη στιγμή ναυτιγούνται πάρα πολλά καράβια που μεταφέρουν LNG. Έτσι δεν είναι? Και σε αυτά τα καράβια το 25% προνομιακά, μάλιστα άκουσα και έναν πολύ επώνυμο δημοσιογράφο που λέει, γιατί ανησυχείτε, αφού το 25% του παγκόσμιου στόλου που θα γίνει για τη μεταφορά του LNG είναι ελληνικά. Άρα αυτό θα φέρει ανάπτυξη. Με Παναμέζι και σημαίες βέβαια. Πολύ γνωστός δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα στον αέρα. Λοιπόν, για να το κάνουν όμως αυτό, εγώ διερωτώ με. Μήπως τελικά ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει, γιατί βολεύει όλους? Ναι. Μήπως δηλαδή θα πάμε για πενταετία, όπου να έχουμε δηλαδή ένα ρωσικό Βιετνάμ? Είναι ένα ερώτημα. Ακούστε εδώ, ο φίλος ο Γιάννης στέλνει τώρα ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει.
Σήμερα μάλλον είναι η μέρα των επιβεβαιώσεων από ό,τι φαίνεται όλων των διαστάσεων που έχουν αναλυθεί στον 984 αλλά και στις αντιθέσεις. Μετά τη Le Monde που είπατε, το Reuters δημοσιεύει πριν από λίγο ανάλυση της Royal Bank of Canada για το τι συμβαίνει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Και διαβάζω εδώ το απόσπασμα που με έστειλε, δεν μπορώ να ανοίξω όλο το κείμενο αυτήν την ώρα, κύριε Λίκο. Ναι. Και λέει η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά, η Βασιλική, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 1/5 παγκοσμίως των εμπορευματοκιβωτίων των κοντέινερ έχει φρακάρει στα λιμάνια. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως. Όπως είχε γίνει και στη Σανγκάη. Όπως το λέγαμε την περασμένη Παρασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι άνοδο και τι έκρηξη θα έχουμε. Και κάποιοι βγάζουν χρήματα από αυτά. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Κάποιοι βγάζουν χρήματα από αυτά. Κάποιοι βγάζανε από τον κορονοϊό χρήματα. Που ουσιαστικά ξεκίνησε από την πανδημία. Κάποιοι βγάζανε από τα μνημόνια χρήματα. Ποντάρανε στην χρεοκοπία της Ελλάδας. Κάποιοι βγάζουν και τώρα. Απλά τώρα είναι η αποθέωση, αν θέλετε, να το πω έτσι πιο εκλακευμένα, της κονόμας. Είναι η αποθέωση κάποιων. Δηλαδή η κρίση γεννάει κρίσους. Μάλιστα. Να σου πω και έτσι. Ο Χρόνης, επιστρέφω λίγο στο θέμα της ενέργειας, ακούγοντας τον κύριο Λύκο, που πρέπει να του πω ότι προς τιμήν του αυτά που λέει. Μήπως όμως είναι ασύμφορη η εξόρυξη του δικού μας φυσικού πλούτου λόγω κόστους, και αν ξεκινήσουμε την εξόρυξη, μήπως ρίξουν την τιμή, για παράδειγμα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ώστε να είναι ακόμη πιο ασύμφορο και να γινόμαστε υποχείρια σε όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, λογικό ερώτημα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος, γιατί τι γίνεται, βομβαρδίζεται καθημερινά από πληροφορίες και καθημερινά από εξειδικευμένους όρους, χωρίς να μπορέσει αυτούς να τους αποφλοιώσει, προκειμένου να δει ποια είναι η ουσία. Να φτάσει δηλαδή στον πυρήνα αυτών όλων των πραγμάτων που ακούει. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα είναι ότι εμείς εδώ και 15 χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εξόριξη νοτιοανατολικά της Κρήτης. Και αφήστε την Κρήτη. Γιατί δεν πάμε στον Πατραϊκό κόλπο, στο Ιόνιο, αυτή τη στιγμή? Γιατί δεν πάμε? Το καταλαβαίνετε? Αλλά τι κάνουμε? Προτιμούμε να παίρνουμε LNG, το οποίο δεν μπορεί να μας καλύψει ούτως ή άλλως. Θα καλύψει τη μισή, τις μισές ανάγκες μας, ακριβώς τις μισές. Εμείς θέλουμε γύρω στα 7 δις κυβικά μέτρα το χρόνο. Θα καλύψω πολύ 4-5. 4-5. Σε τετραπλάσια τιμή. Ποιος θα το πληρώσει αυτό το κόστος? Ποιος θα το πληρώσει? Ή η Ευρώπη, πώς θα το πληρώσει? Θα κάνει, θα κόβει χρήμα? Μάμα κόβει χρήμα, θα έχει πληθωριστικούς προϋπολογισμούς. Είναι μία ή άλλη, το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ενώ θα μπορούσαμε, αφήστε όλα αυτά. Ο EastMed γιατί δεν προχώρησε? Ο EastMed αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να δίνει 15 δις κυβικά μέτρα, BCM αν θέλετε, να το πω διαφορετικά χάρη της συντομίας, σε όλη την Ευρώπη. Και να λύσει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και να καλύψει ουσιαστικά εμάς ως προς ένα μεγάλο ποσοστό ενεργειακά. Που μαζί με τους Λιγνίτες, αν τους φτάσουμε στο 25%, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Όπως η Πολωνία, για παράδειγμα. Ή αν θέλετε και η Γαλλία, που έχει πυρηνικά εργοστάσια. Όποια χώρα δεν βασιστεί στα δικά της εχώρια ορυκτά καύσιμα, αυτή τη στιγμή θα πεινάσει. Θα πεινάσει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Θα πεινάσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει εμείς να δούμε πρώτον ενεργειακά τι γίνεται, γιατί χωρίς ενέργεια δεν κάνεις τίποτα. Και δεύτερον, τι κάνουμε με τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να υπάρξει μια ευνοιαία εθνική πολιτική. Και να πάμε, αν θέλετε, στις Βρυξέλλες και να το διεκδικήσουμε αυτό. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί θα πεινάσουν όλοι οι λαοί θα πεινάσουν. Η Γερμανία, ξέρετε τι πρόβλημα θα έχει? Είναι πλήρως εξαρτώμενη. Πλήρως εξαρτώμενη ενεργειακά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα σπάσει ποτέ με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά και τώρα που μιλάμε, κάνει το μεταπράτη. Αγοράζει φτηνά από τη Ρωσία. Δήθεν θα στείλει όπλα, υποτίθεται και τεθωρακισμένα, στην Ουκρανία, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο ότι αγοράζει φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το μεταπολεί κιόλας, είναι μεταπράτης. Το καταλαβαίνετε? Στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Εκεί είναι το όλο θέμα. Κομπραδόρος δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Κομπραδόρος. Λέει η φίλη μου η Αφροδίτη, ακούγοντας τον κύριο Λύκο, θυμήθηκα τι είχε πει. Ό,τι και να λένε, γκουρού της σκέψης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κίσιγκερ το 1974. Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγχετε έθνη. Ελέγξτε το φαγητό και θα ελέγχετε τον κόσμο. Μήπως μήπως αυτό βιώνουμε, λέει τώρα, κύριε Λύκο. Ακριβώς. Σας
Σας είπα, ο Bill Gates αγοράζει τεράστιες εκτάσεις γης, πέρα από τα εμβόλια. Πέρα από τα εμβόλια. Τεράστιες εκτάσεις γης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί το κάνει άραγε αυτό? Γιατί κάνει αυτή την τεράστια, τόσο μεγάλη επένδυση? Για να τις κάνει καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Προσέξτε τώρα τι σας λέω. Δηλαδή εδώ θα πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Δεν θα πάμε στον αγρότη που καλλιεργεί. Εδώ θα πάμε σε μια εταιρεία, λόγω χάρη Μοσάντο, έτσι μου έρχεται στο μυαλό εμένα, η οποία θα σου δίνει τους σπόρους, θα σου δίνει τα λιπάσματα και θα σου δεσμεύει τεράστιες εκτάσεις γης. Από όπου εσύ θα αγοράσεις ακριβά για να τρέφεις το λαό σου. Καταλαβαίνετε, θα πάμε. Δηλαδή, θα πάμε σε ένα νεοφιλελεύθερο, άκρος καπιταλιστικό σύστημα, ακόμα και στην τροφή. Ακόμα και στην τροφή. Εδώ δεν φοβήθηκαν να τζογάρουν έθνη σε αυτό το χρηματιστηρίο αξιών. Να τζογάρουν έθνη. Δηλαδή, να πούνε ότι θα πτωχεύσει η Ελλάδα γιατί κάποιοι θα βγάλουν χρήματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα φοβηθούν σε αυτό το πράγμα? Το μόνο σημείο το οποίο οφείλω να επισημάνω στην εκπομπή σας, το μόνο έτσι, δεν ξέρω αν είναι βίωνο ή όχι, είναι ότι αυτό που σας είπα για την BlackRock, ότι ο CEO της BlackRock μιλάει ότι είναι το τέλος της παγκοσμιοποίησης. Αυτό ίσως μπορέσει να ξαναβάλει τους λαούς να σκεφτούν, να ξαναβάλει τους λαούς να οργανωθούν ως κοινωνίες, να ξαναδημιουργήσει, αν θέλετε, μικρότερα, όχι ακριβώς εθνικράτη, αλλά μικρότερα μπλοκ σχηματισμών, μικρότερα μπλοκ, αν θέλετε, οργανωμένων συμφερόντων, που ίσως αυτό είναι καλύτερο για τους λαούς τους. Αλλά εδώ βλέπω ότι κρίνονται βασικά θεμελιώδεις κατακτήσεις, κυρίως στην Ευρώπη. Την Ευρώπη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Είναι υποκίνδυνο αυτή τη στιγμή. Βασίλης Λύκος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Βροχή τα μηνύματα και σήμερα με πάρα πολλά σχόλια. Θα τα ξαναπούμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Κύριε Σαχίνη, εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω να ήμουν χρήσιμος και να μην χάιδεψα τα αυτιά των ακροατών, αλλά τώρα είναι ίστατη ώρα. Τώρα πρέπει να δώσουμε όλοι εμείς τη μάχη. Εσείς που έχετε τα μικρόφωνα, εμείς που αν θέλετε μπορεί να τα ψάχνουμε και λίγο παραπάνω και κάπως λίγο έτσι πιο ενδελεχώς, πρέπει η κοινωνία να καταλάβει, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα. Και από κάπου, ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσει. Μπορεί να είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά όταν κάνεις το πρώτο βήμα, όλα τα άλλα σου φαίνονται ότι είναι πολύ πιο κοντά. Πρέπει να γίνει αυτό το πρώτο βήμα όμως, κύριε Σαχίνη. Κύριε Λύκο, ευχαριστώ. Καλημέρα.